εξεχνιάστηκε από το τμήμα ασφάλειας Καβάλας σε συνεργασία με το τμήμα δίωξης εκβιαστών της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας Θεσσαλονίκης της διεύθυνσης ασφάλειας Θεσσαλονίκης, υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος τριών ημεδαπών που διαπράχθηκε με συμβρινές ώρες την 1η Σεπτεμβρίου του 2021 στην παραλιακή περιοχή Αμόλοφων Καβάλας. Συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς δυνάμεις σχετικών ενταλμάτων σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών με συμβρινές ώρες 14 Απριλίου 2022 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ληστεία. Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται 4 επιπλέον ημεδαποί, εκ των οποίων οι 2 κατηγορούμενοι για άμεση συνέργεια στις εν λόγω πράξεις και οι 2 για ηθική αυτουργία στα ανωτέρω αδικήματα. Ως προς το χρονικό της υποθέσεως, με συμβρινές ώρες της 1η Σεπτεμβρίου 2021, άγνωστοι άνδρες μετέβησαν σε παραλιακό κατάστημα αναψυκτήριο στην παραλιακή περιοχή Αμόλοφων Καβάλας, όπου πυροβόλησαν με πυροβόλα όπλα τους 3 παθόντες, τραυματίζοντάς τους. Ακολούθως, οι δράστες αφαίρεσαν μια συσκευή καταγραφής κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του καταστήματος και χρηματικό ποσό από τον ένα παθόντα, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Από το χώρο του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κάλικες και μια βολίδα. Από την ενδελεχή και συνδυαστική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των ανωτέρων δραστών, εκ των οποίων οι 2 συλληφθέντες με τη συνδρομή ακόμη 2 δραστών ενήργησαν σε βάρος των θυμάτων κατ' εντολή των άλλων 2 ημεδαπών λόγω επαγγελματικών οικονομικών διαφορών. Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.